ακούσατε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου. Να ξεκινήσουμε από τη νέα εμπλοκή, γιατί λήγουν σήμερα τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας του πλοίου που έχει αναλάβει την προσπάθεια της απορρίπανσης και έχουμε ως δεδομένο και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα δοθούν νέες ανανεώσεις. Προφανώς και δεν θα δεθούν ανανεώσεις. Τα πιστοποιητικά του πλοίου όντως λήγουν σήμερα το βράδυ. Έχουμε ενημερώσει εγγράφως και την πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλά και την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο της απορρίπανσης και έχουμε ζητήσει να αντικατασταθεί το πλοίο με ένα άλλο πλοίο, δεξαμενόπλοιο. Υπάρχουν δεξαμενόπλοια πλοία στην περιοχή το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει. Η εταιρεία της απορρίπανσης μας έχει ενημερώσει ότι θα προσπαθήσει σήμερα να βρει ένα πλοίο για να αντικατασταθεί. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε, κύριε Σαντορινιέ, δηλαδή, σε σχέση με την... Δηλαδή, συγγνώμη Θάνο, δεν θα υπάρξει κενό στην επιχείρηση απορρίπανσης. Θα σταματήσουν για κάποιες μέρες, έχει βρεθεί το πλοίο. Το κενό που θα υπάρξει είναι... Όχι. Από όσο γνωρίζω, εντός της ημέρας θα βρεθεί. Το κενό που θα υπάρξει στην απάντληση και όχι στην απορρίπανση, για να ακριβολογούμε, είναι κάποια ώρα που θα χρειαστεί, κάποιες 2-3 ώρες, προκειμένου να βγει το ένα πλοίο και να μπει το άλλο στην θέση που χρειάζεται να βρίσκεται για να κάνει την απάντληση. Κύριε Υπουργέ, μιας και μιλήσατε για την απάντληση, θέλω να σας ρωτήσω πότε θα έχει, κατά την άποψή σας, ολοκληρωθεί η απάντληση και αν ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος διαρροών. Διότι τώρα ακούσαμε το ρεπορτάζ ότι ενδέχεται, λέει, μια κοιλίδα η μόλις να έχει φτάσει μέχρι τη Σαρονίδα. Αυτή είναι η κοιλίδα η γνωστή που ξέρουμε όλοι που περιφέρεται στην Γλυφάδα, στον Άγιο Κοσμά, ή ενδέχεται να έχουμε και άλλη διαρροή? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η εταιρεία έχει δώσει χρόνο για την απάντληση περίπου 15 με 20 μέρες. Ο ρυθμός βέβαια απάντλησης φαίνεται ότι είναι αρκετά καλός, όμως αυτή τη στιγμή επειδή θα πάμε σε πιο μικρές δεξαμενές, προφανώς ο ρυθμός θα μειωθεί. Από εκεί και πέρα... γίνεται με μέρημνα ούτως ώστε να μην υπάρξει καμία διαρροή. Αυτή τη στιγμή η διαρροή, αν όχι στο 100% έχει σταματήσει, 99,99% έχει σταματήσει και ότι οι πιθανόν σταγόνες να βγαίνουν μαζεύονται εντός του φράγματος, άρα δεν έχουμε διαρροή από εκεί. Το πλοίο είναι παλιό, είναι 45 ετών, είναι γυρασμένο. Εμφολεύει ένας τέτοιος κίνδυνος επιπρόσθετης διαρροής όσο περνάνε οι μέρες? Ανά πάσα στιγμή υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε βρίσκονται εκεί πέρα και οι ειδικοί και αυτοί που κάνουν τη διαδικασία είναι επαγγελματίες. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Και όσο περνάει ο χρόνος και αυξάνεται το ποσοστό της απάντλησης, τόσο θα μειώνεται και ο κίνδυνος. Από εκεί και πέρα, δεν θυμάμαι οι επόμενες ερωτήσεις που μου κάνατε, συγγνώμη. Αν είστε ικανοποιημένος από την διαδικασία της απορρίπανσης και ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή? Ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι ενδέχεται η μόλις έχει φτάσει και λοιπόν, μέχρι τη Σαρονίδα. Λοιπόν, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η κατάσταση... η ρήπανση ουσιαστικά, η βαριά ρήπανση είναι μέχρι και την Γλυφάδα. Από εκεί και πέρα οι περιοχές είναι αρκετά καθαρές, ως πολύ καθαρές, δεν υπάρχουν προβλήματα. Η εικόνα που έχουμε σήμερα το πρωί αλλά και από χθες το βράδυ στο συντονιστικό είναι ότι είναι σταθερά βελτιούμενη. Μάλιστα σήμερα σε επικοινωνία που είχαμε και με τον Εθνικό Συντονιστή από πλευράς λιμενικού, τον κύριο Λεοντάρα, με ενημέρωσε ότι και στην περιοχή των Αιγυπτιωτών που είχαμε αρκετά σοβαρά προβλήματα η εικόνα δείχνει πολύ καλύτερη. Στην Πειραϊκή ουσιαστικά γίνεται ο καθαρισμός για να παραδοθεί σε καλή κατάσταση η περιοχή. Στην περιοχή του Ελκεθέ
αυτή τη στιγμή γίνεται, είναι δίπλα στους Αιγυπτιώτες και γίνεται απάντληση με βιτιοφόρα από τη θάλασσα και ελπίζουμε ότι σε όλες τις περιοχές σήμερα ή το πολύ αύριο δεν θα έχουμε ρήπους στη θάλασσα, οπότε θα πρέπει να, γίνουν οι εργασίες καθαριότητας στα βράχια, στις παραλίες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς γίνονται αυτή τη στιγμή. Κύριε Σαντορινιέ, αλλά θα πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν. Κύριε Υπουργέ, από τις πρώτες στιγμές, τις πρώτες ώρες του ναυαγίου και της διαρροής, μιλήσαμε για 2.500 τόνους. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι έχει συγκεντρωθεί και γιατί ψάχνουμε ακόμα, τι απομένει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το γνωρίζεις, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτό που μαζεύεται από την θάλασσα αλλά και από την παραλία είναι προσμίξεις με πολύ μικρό ποσοστό πετρελαιοειδών. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται τόσο μαύρο, το ποσοστό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως θα πρέπει να γίνει... Το μέγεθος της διαρροής θα το ξέρουμε όταν θα γίνει ο διαχωρισμός υδάτων και πετρελαίου από αυτά που μαζεύονται. Όταν θα γίνει η απάντληση του πλοίου για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ακριβή στοιχεία. Δεν μπορώ να μιλήσω με στοιχεία που δεν έχω. Mm-hmm. Κύριε Υπουργέ, το στοίχημα αρχικά της κυβέρνησης ήταν ότι σε 20-30 μέρες δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο και θα τρώμε και άφοβα ψάρια. Ισχύει? Κοιτάξτε, σε 20 με 30 μέρες πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ρύπανσης στις παραλίες ιδίως θα έχει καθαριστεί. Από εκεί και πέρα, το πότε θα φάμε ψάρια από το Σαρονικό, και εδώ πέρα πρέπει να άρουμε μία παρεξήγηση. Τα περισσότερα ψάρια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιχθυόσκαλα αλλά και στις αγορές ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής και δεν προέρχονται από το Σαρονικό. Για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα, χτες ήταν ο κύριος Γαβρίλης στο συντονιστικό και έκανε αυτή την επισήμαση και είναι καλό να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι συνεχώς υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν την ποιότητα των ψαριών. Πάντως, κύριε Υπουργέ, θέμα παρέξηγη. Η αποτίμηση για τη θάλασσα, για τον μπάνιο, δηλαδή πότε θα παραδοθούν οι παραλίες στον κόσμο. Θέμα παρεξήγησης αποτίμηση... έλλειψη συντονισμού και λαθών. Γιατί άλλος υπουργός έλεγε κάντε μπάνιο, άλλος να μην κάνετε μπάνιο. Όχι, μιλάω για τα ψάρια, έτσι. Μιλάω για τα ψάρια και τα ψάρια που βρίσκονται στις Ιχθυόσκαλες. Κάνω μια διευκρίνηση και λέω ότι σύμφωνα με αυτά που μας ενημέρωσε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γαβρίλης, γίνονται διαρκείς έλεγχοι σε όλους τους χώρους πώλησης ψαριών, προκειμένου να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Να είμαστε σαφείς σε αυτά που λέμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κολύμβηση. Περιμένουμε τις μετρήσεις από το ΕΛΚΕΦΕ, το οποίο και θα μας ενημερώσει πότε θα μπορούν οι πολίτες να κάνουν μπάνιο. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω για επιστημονικές έρευνες, τις οποίες δεν κάνω εγώ. Αν και έχω την ειδικότητα του χημικού μηχανικού, αυτή τη στιγμή δεν ασκώ το επάγγελμα για να μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η ποιότητα αυτή τη στιγμή. Απαντήθηκε στο ξεκίνημα της κρίσης. Υπόθηκε ένας χρόνος 20-30 ημερών. Γι' αυτό το λέω. Είπαμε σε 20-30 μέρες θα καθαριστούν οι παραλίες στο μεγαλύτερο μέρος τους. Το ποια θα είναι η ποιότητα των νερών και αν θα μπορεί να κάνει κάποιος μπάνιο ή θα μπορεί να ψαρέψει, αυτό θα το απαντήσουν οι επιστημονικοί φορείς. Μάλιστα. Και όχι οι πολιτικοί φορείς. Απαντήσεις. Οι πολιτικοί φορείς παίρνουν αποφάσεις απαγόρευσης ή μη με στοιχεία τα οποία έχουν στα χέρια τους, επιστημονικά στοιχεία. Mm-hmm. Κύριε Υπουργέ, απαντήσεις στο τι έφταιξε που από ένα μικρό ατύχημα, γιατί έτσι ξεκίνησε, ως ένα μικρό ναυάγιο, εξαπλώθηκε και έχουμε τέτοια ζημιά και τέτοια καταστροφή, υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις? Κοιτάξτε, το ναυάγιο ειδοποιηθήκαμε ότι το πλοίο έχει πάρει κλίση στις 2:30 περίπου. Στις 4:10 έγινε η πλήρης βύθιση του ναυαγίου. Εκεί πέρα βρίσκονταν σκάφη του λιμενικού σώματος. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να επιχειρήσεις μέχρι και να ολοκληρωθεί η βύθιση
γιατί είναι προφανές ότι αν προσπαθείς να επιχειρήσεις, υπάρχει κίνδυνος και απώλεια ζωής. Δημιουργούνται δίνες κατά τη βύθιση του πλοίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κάποιος να ρισκάρει ανθρώπινες ζωές. Ουσιαστικά με το πρώτο φως της ημέρας πέσανε οι δίτες για να εντοπιστεί ακριβώς το σημείο και ξεκίνησε όμως εκείνη τη στιγμή η τοποθέτηση του φράγματος, η οποία ολοκληρώθηκε στις 9:40 το πρωί. Άρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι καθυστερήσαμε. Όμως από τις 2.30, αν δεχτούμε τις 2.30 ως σημείο κίνησης του ναυαγίου, μέχρι τις 9.30 υπάρχουν 7 ώρες τις οποίες το ναυάγιο εκλείει πετρελοειδή. Αυτά τα πετρελοειδή είναι μια αρκετά σημαντική ποσότητα, τα οποία άρχισαν να κινούνται στη θάλασσα. Ακόμα και να ρίξεις ταυτόχρονα, πέσανε και απορρυπαντικά σκάφη στην μάχη του καθαρισμού. Αλλά δεν μπορεί το απορρυπαντικό σκάφος να συγκεντρώσει το σύνολο μιας τέτοιας κοιλίδας. Επομένως, με την αλλαγή του καιρού και των ρευμάτων, γιατί όπως ξέρετε τη Δευτέρα το βράδυ υπήρξε πιο έντονος καιρός και αλλαγή του καιρού, η κοιλίδα η οποία βρισκόταν στην περιοχή της Αλαμίνας άρχισε να κινείται προς την περιοχή του Πειραιά, της Πειραϊκής και στη συνέχεια... Νομίζω το ερώτημα της Νίνας έχει να κάνει με το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Αν κατά την κρίση σας υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και αν κατά την κρίση σας υπήρξε ολιγορία, υπήρξε κάποια αστοχία, γιατί είδαμε χθες και τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να το θεωρεί μείζον θέμα και να επιτρέψτε μου το σχόλιο, να απευθύνεται έτσι με κάποια αγκάζια στους υπουργούς σε σχέση με κάποια ζητήματα. Και να στέλνει μηνύματα. Τα οποία αφορούν ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με το περιβάλλον και με την αντίδραση της κυβέρνησης. Και ουσιαστικά και επικοινωνιακά. Μείζον θέμα προφανώς και είναι όταν αφορά ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Και ξέρετε ότι εμείς για την προστασία του περιβάλλοντος έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία ως κυβέρνηση συνολικά. Το να μιλήσω για πολιτικές ευθύνες, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε τη μάχη και στο τέλος να αποδοθούν όποιες ευθύνες και πολιτικές και οποιασδήποτε άλλες ευθύνες. Είμαστε νομίζω στη διάθεση της κοινής γνώμης και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού να αναζητήσουμε τις ευθύνες, να καταλογιστούν και όσοι έχουν ευθύνες να τις πληρώσουν κιόλας. Τώρα το γεγονός ότι όλη αυτή η ιστορία επικοινωνιακά, είδαμε κύριε Σαντορινιέ, δεν θέλω να σας φέρω τώρα σε καμία αντίκρουση με τον κύριο Κουρουμπλή, αλλά στο προσκήνιο, στο ξεκίνημα της κρίσης, είδαμε τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος ξαφνικά αποσύρεται από το κάδρο και της επικοινωνίας και της γενικότερης συζήτησης. Δεν αποσύρεται καθόλου. Και βλέπουμε εσάς μπροστά. Αυτό σημαίνει κάτι, δηλαδή σε επίπεδο πολιτικής ευθυνών. Κύριε Σιαφάγκα, όχι. Όχι. Το απάντησα και εχθές, το απαντάω και σήμερα και θέλω να είναι σαφές. Η μάχη που δίνουμε είναι πλάι-πλάι με τον κύριο Κουρουμπλή. Ο κύριος Κουρουμπλής είναι ο υπουργός, έχει την απόλυτη ευθύνη συντονισμού. Εγώ έχω πάρει ένα μέρος της ευθύνης συντονισμού, το οποίο μου το ανέθεσε ο κύριος Κουρουμπλής. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό. Εγώ ακολουθώ τις οδηγίες του Υπουργού, του κυρίου Κουρουμπλή. Πάντως και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη είπε ότι αυτά τα παρετούμε, δεν παρετούμε του κυρίου Κουρουμπλή δεν είναι σοβαρά. Ας μιλήσει σοβαρά ο κύριος Μητσοτάκης για όλα τα υπόλοιπα και ας σταματήσει τις κρίσεις για τους υπόλοιπους. Ας κάνει τη δική του αυτοκριτική για αυτά που λέει. Οι αρμοδιότητες περνάνε από μια υπηρεσία που έχει δημόσιο χαρακτήρα στον νεογνώμονα, με εποπτή ασφαλώς του δημοσίου. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό και αν στην τελική φάση η εποπτεία περάσει από ό,τι φαίνεται του λιμενικού, ουσιαστικά περάσει, αν είναι προσωρινό αυτό ότι πέρασε στον νεογνώμονα ή ενδεχομένως θα έχουμε και άλλη εξέλιξη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή επίσης να είναι κάτι σαφές,
αναβαθμίζεται το κέντρο επιθεώρησης εμπορικών πλοίων σε ελεγκτή όλων των φορέων που παρέχουν πιστοποιητικά αξιοπλοείας στη θάλασσα. Επομένως, αυτό που αλλάζει είναι μία στρέβλωση όπου ο ελεγκτής ήταν και ελεγχόμενος. Μάλιστα. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στο δημόσιο τομέα όπου ο ελεγκτής είναι και ελεγχόμενος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο και είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να γίνονται οι επιθεωρήσεις από τους νεογνώμονες και το ΚΕΕΠ, ο κλάδος επιθεώρηση εμπορικών πλοίων, να κάνει την εποπτεία ορθής λειτουργίας των νεογνωμόνων. Το κόστος ποιο είναι της απορρίπανσης και ποιος το πληρώνει, κύριε Υπουργέ? Το κόστος δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε, συνεχώς επιχειρούμε με νέα μέσα, με περισσότερο κόσμο, άρα δεν μπορεί κάποιος να έχει μία εκτίμηση. Το κόστος όμως θα πληρωθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και κατά πέκταση από την ασφαλιστική εταιρεία η οποία έχει ασφαλίσει το πλοίο σε σχέση με τις για τις ευθύνες προς τρίτους. Διαφυγόντα κέρδη, αλλήλεις, εστιατόρες, μαγαζάτορες, ξενοδοχεία. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαδικασίες. Μπορούν να εκτιμηθούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ πέρυσι τέτοια εποχή είχα αυτό το τζίρο και φέτος έχω αυτό το τζίρο εξαιτίας του συμβάντος. Άρα υπάρχει μετρήσιμος τρόπος να εκτιμηθεί. Πρέπει να γίνουν αγωγές κατά της εταιρείας και της ασφαλιστικής εταιρείας και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και τον οδικό χάρτη για τους πολίτες. Ναι. Δεν θα υπάρξει κάποια ελάφρυνση, συγγνώμη Νίνα, σε σχέση με φορολογικές υποχρεώσεις και τέτοια, που συνήθως έτσι σε περιόδους κρίσης γίνεται? Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Όπως γνωρίζετε, αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών. Mm. Θα συζητηθεί και θα δούμε αν υπάρχει κάτι. Ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, με ανακοίνωσή της η πλοιοκτήτρια εταιρεία ζήτησε να γίνει έρευνα και στο ρόλο που έπαιξε το δεύτερο πλοίο. Γίνεται τέτοια έρευνα? Που ήταν στην Έχουν σταλεί δείγματα στο χημείο του κράτους και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σαντορινιέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.